Είμαστε με την πρόεδρο του Συλλόγου Ελέας Νήσος Λέσβο, Φωτεινή Τυρπιντήρη, και το επίκεντρο της συνέντευξης αυτής θα είναι φυσικά το δεύτερο συνέδριο Ελιάς που διοργανώνεται από το Σύλλογό σας εδώ στη Λέσβο. Πόσο σημαντικό είναι για ένα νησί που ο βασικός πυλώνας της οικονομίας βασίζεται στην ελιά και το ελαιόλαδο να γίνεται ένα τέτοιο συνέδριο? Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Πολύ ευστοχή η ερώτησή σου, Ανδρονίκη. Πραγματικά δικαιούται στον τόπο να γίνεται το συνέδριο της ελιάς, διότι η ελιά, το ελαιόδεντρο και το ελαιόλαδο είναι ο κορμός της οικονομίας του τόπου μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι τα εκατομμύρια των δέντρων που έχουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας τις τελευταίες διακρίσεις πρωτιάς που λάβαμε για τη βιωσιμότητα του εδάφους και γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά τις ιδιότητες του ελαιολάδου μας και τη διεθνή του πορεία και τις εξαιρετικές προσπάθειες όλων των ελαιοπαραγωγών και τις τελευταίες προσπάθειες όλων μας να αναδείξουμε και το νησί μας μέσα από ελαιοτουρισμό, μέσα από άλλες δράσεις, τον πλούτο και την ομορφιά του, σε συνδυασμό με τις ελαιοεμπειρίες. Είσαστε το άτομο εκείνο του οποίου η ύπαρξη συνέβαλε στο να ιδρυθεί αυτός ο σύλλογος και να ξεκινήσει αυτή η πορεία για ένα συνέδριο το οποίο θα θέλουμε να αποτελέσει θεσμό. Τι υπήρξε πηγή έμπνευσης ως προς αυτό? Πηγή έμπνευσης αποτελεί το γεγονός ότι μία συμμετοχή μας με την κόρη μας σε μία διεθνή έκθεση τροφίμων διαπίστωσα τότε ότι το ελαιόλαδο βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας διατροφικής αλυσίδας. Εκεί ζήσαμε πάρα πολύ έντονα τα διλήμματα να είναι σε μικρό μπουκαλάκι και να πουλιέται σαν κολόνια, να είναι σε ένα κλασικό αξιοπρεπές μπουκάλι με μία ετικέτα και να πωλείται σαν προϊόν το οποίο θα πρέπει να μπει στην καταναλωτική διατροφική συνήθεια του κόσμου. Πολλά διλήμματα. Και πίσω από όλα αυτά, ανατρέχοντας τι πρέπει κανείς να κάνει, συνδέθηκα ιδιαίτερα με τις ρίζες και τον πολιτισμό της ελιάς. Αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα. Εκεί διαπίστωσα πόσα τότε εγώ λίγα γνώριζα για αυτόν τον σπουδαίο πολιτισμό, ο οποίος έχει διεθνή πορεία, διεθνείς δεσμούς και αγκαλιάζει πολλά κομμάτια της ανθρωπότητας. Έτσι ξεκίνησα να παρακολουθώ συνέδρια, σεμινάρια και βλέποντας όλες αυτές τις επιστημονικές μελέτες για όλο το φάσμα του ενδιαφέροντος της ελιάς, εκεί ήταν αυτό το έναυσμα που είπα ότι όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις πληροφορίες πρέπει να τις πας στον τόπο σου. Και έτσι ξεκινήσαμε. Είναι πολύ σημαντικό που γίνεται στον τόπο μας και πάρα πολύ σημαντικό είναι το ότι έχουμε τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και λαμβάνουμε μηνύματα από πολλούς εθελοντές οι οποίοι δηλώνουν πώς μπορούν να συνεισφέρουν και εκείνοι με όποιο τρόπο μπορούν σε αυτό το τόσο μεγάλο γεγονός που λαμβάνει η χώρα στον τόπο τους και όντως είναι κοντά μας και προσφέρουν όλοι αυτό που μπορούν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, εδώ θα σημειώσω ότι η δημιουργία του συνεδρίου έγκυται σε πανεθνική συνεργασία. Έχουμε συνεργαστεί με φορείς, επιχειρηματίες, ειδήμονες της Ελλάδας από όλα τα σημεία της χώρας και ιδιαίτερα από την Κρήτη και από την Πελοπόννησο αλλά και από Βόρεια για να έχουμε τους καλύτερους ομιλητές, να χτιστούν πιο στοχευμένα τα πάνελς μας, η θεματολογία μας και σας κρατάμε κάποιες εκπλήξεις για το κλείσιμο του συνεδρίου, που εκεί θα φανεί αυτή η πανεθνική συνεργασία. Και το ότι είναι διεθνές βέβαια το συνεδριό μας φαίνεται από τους συμμετέχοντες, όχι μόνο τους πανεπιστημιακούς, αλλά έχουμε και ανθρώπους που θα έρθουν από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Προηγουμένως μας είπατε ότι τουλάχιστον 50 άτομα θα έρθουν για να το παρακολουθήσουν. Χώρια ότι άλλα 50 περίπου περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ομιλητών. Τι το ξεχωριστό έχει το φετινό συνέδριο σε σχέση με το πρώτο που έγινε? Ακολουθούμε την παγκόσμια εξέλιξη και το γνωρίζουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται και φέτος έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο στην γαστρονομία διότι θεωρούμε ότι είναι ο συνδετικός κρίκος του προϊόντος με την κατανάλωση και όχι μόνο, συνδέουμε ιδιαίτερα και τις ελαιοτουριστικές διαδρομές που θέλουμε να χτίσουμε. Γι' αυτό έχουμε διακεκριμένους σεφ κοντά μας οι οποίοι έχουν εντάξει με αφοσίωση, αγάπη μόνο το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στη ζωή τους,
όπως είναι από την Κρήτη τα Minoan Palace, όπως είναι το εστιατόριο η Αυλή, και θα επιμελούνται το μενού του συνεδρίου μας και την τελευταία μέρα, που είναι πάλι μια μεγάλη έκπληξη, μέσα από workshops, masterclasses και μέσα από ένα press conference, θα συνεργαστούν με την τοπική κοινωνία, μαγειρεύοντας τοπικές συνταγές με τοπικά προϊόντα και μόνο, και μόνο βέβαια με το λεσβιακό ελαιόλαδο. Και μέσα από το press conference που θα δώσουν, θα αιτιολογήσουν γιατί μαγείρεψαν με αυτόν τον τρόπο, γιατί επιμένουν στην εντοπιότητα. Πότε θα διεξαχθεί το συνέδριο? Το συνέδριό μας λαμβάνει η χώρα από 23 μέχρι 26 Μαΐου στον εμβληματικό και ιστορικό μουσείο Ελαιοτριβείο Βρανά, στον περιβάλλοντα χώρο του, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο κλειστό χώρο με άψογη τεχνική κάλυψη και με άψογο μεταφραστικό σύστημα. Η χωρητικότητά μας είναι για 400 άτομα και πιστεύουμε ότι θα συμμετέχουν αρκετοί από τον τόπο, γιατί μας αφορά όλους. Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν? Μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι. Όλο το φάσμα δραστηριοτήτων, ενδιαφερόντων, διότι η θεματολογία του, καταρχήν είπαμε ότι είναι ένα κορυφαίο προϊόν στη ζωή μας, και η θεματολογία του, όπου να αναφέρουμε την υγεία, ποιον δεν ενδιαφέρει η υγεία του, από την υγεία για τη διατροφή μας, πρωτίστοση διατροφή μας, όπου είναι πρόληψη της μακροζωίας και της ευζωίας μας, εξαιρετικές μελέτες για τις θεραπευτικές πλέον ιδιότητες του ελαιολάδου ως θεραπεία, όπου σήμερα υπάρχει τοποθέτηση, σήμερα το ελαιόλαδο είναι κάτι μεταξύ τροφίμου και φαρμάκου. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι αφιερωμένο σε αυτό. Σαφέστατα η συμβολή του ελαιοδένδρου στο περιβάλλον, και εδώ μιλούμε για την ανθρώπινη και πλανητική υγεία. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία όμως στη σύνδεση αυτών των γεγονότων, και εδώ μιλούμε για την επικοινωνία οικονομία, και είναι γνωστό ότι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας είναι η υγεία και η οικονομία. Και μέσα στην οικονομία εντάσσεται ο πολιτισμός, η γαστρονομία, ο τουρισμός, όπου μέσα από αυτή τη διαδρομή θα φτάσουμε και στον επισκέπτη μας και στον καταναλωτή μας. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο φάσμα, ένα ευρύ φάσμα που ενδιαφέρει όλους. Ποιοι είναι οι ομιλητές και ποια η θεματολογία? Οι ομιλητές μας τη φετινή χρονιά είναι περίπου 50 από τον τόπο μας, από όλη τη χώρα και από όλο τον κόσμο. Η θεματολογία μας είναι πολύ σημαντική και έχει και αρκετά πάνελ που θα είναι πάλι εκπλήξεις, και σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε από κοντά όλα τα δρόμενα που αξίζουν όλες τις ημέρες.